Έχω ήδη τραβήξει με την ηλεκτρική σκούπα όσο σκόνη μπορούσα. Τώρα με ασετόν σε καθαρό πανί. Θα αρχίσω το καθάρισμα. Το ύφασμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι των 25 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχω κόψει εδώ τα κομματάκια. Το καλό είναι με το μάτ ότι μόλις πέσει ο πολυεστέρας πάνω, μετά από λίγο του δίνεις το σχήμα που θες, το πλάθεις δηλαδή, και μπαίνει όπου εσύ επιθυμείς, ας πούμε. Τώρα τα κομματάκια μου είναι 1, 2, 3, 4 για τις πλευρές, 1 για μπροστά και 2 για πίσω. Εδώ είναι τα κομματάκια μου. Στο περίπου με το μάτι τα έχω κόψει. Έχω δηλαδή 4 και 3, 7. Για τη μία στρώση θα κόψω τα αντίστοιχα για άλλες δύο στρώσεις για να είμαι έτοιμος. Θα κάνουμε 3 στρώσεις που θα μας δώσουν περίπου 1,8, 3, 6 και 18. 6 χιλιοστά κάθε στρώση. 1,8 χιλιοστά θα έχουμε από πάνω. Και μετά θα κάνουμε και από κάτω μία στρώση. Όχι μία, 3 και από κάτω. Και θα έχουμε και από κάτω 1,8. Συν το πάχος του πτερυγίου που ήδη υπάρχει εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ είναι όλα μας τα πανάκια. Τα έχω βάλει πάνω σε μία ζυγαριά φαγητού μαγειρικής. Και είναι 68 γραμμάρια μείον το βάρος του ποτηριού, 8. Είναι 60 γραμμάρια ύφασμα. Άρα θα χρησιμοποιήσω πολυεστέρα 2x1, δηλαδή 2 μέρη πολυεστέρα για κάθε ένα μέρος γυαλού υφάσματος. Άρα 120 ml πολυεστέρα. Ήρθε η ώρα, εδώ είναι ο πολυεστέρας μας, 1 κιλό. Να βάλουμε γάντια όμως. Και έχουμε 125 ml. Έχουμε στη σύριγγά μας 2,5 ml καταλύτη και θα τα ρίξουμε τώρα μέσα στον πολυεστέρα. Πάμε λοιπόν. Τώρα τα ρίξαμε, ανακατεύουμε πολύ καλά. Και ξεκινάμε το πινελάκι μας να βρέξουμε όλη μας την επιφάνεια. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τα πανιά μας. Πάμε δεύτερη στρώση. Πασπάτης. Ωραία.
φύγαμε για την τρίτη μας στρώση. Ωραία, για την ώρα τελειώσαμε τις τρεις στρώσεις μας. Αφού καθάρισα το πινελάκι μου με το ασετόν, το χρησιμοποιημένο ασετόν θα το βάλω σε αυτό το βαζάκι και μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί όχι. Άλλη μια φορά. Έχει πολυμεριστεί ο πολυεστέρας μας. Είναι ελαφρώς κολλώδης, γιατί είναι laminate πολυεστέρας. Δηλαδή μας επιτρέπει να βάλουμε επιπλέον στρώσεις και να έχουμε και χημική κόλληση εκτός από μηχανική. Ολοκληρώθηκε το κόψιμο. Το έκοψα λίγο μεγαλύτερο από ό,τι πρέπει και θα πάω κάτω στο σκάφος και θα το τριμάρω εκεί πέρα. Βρισκόμαστε μέσα στο σκάφος, επικρατεί ένα χάος, εργαλεία παντού, οι αλοϊφάσματα, πολυεστέρας, ασετών. Ένας χαμός γίνεται, ένας πανικός. Σήμερα ασχολήθηκα με το σκέκ. Το πρωί, όπως είδαμε στο σπίτι, έκοψα το περίσσεμα γύρω-γύρω. Και ήρθα εδώ και λίγο-λίγο το τρίμαρα μέχρι να μπει στη θέση του όμορφα. Τώρα του έχω βάλει λίγο στοκάκι γύρω-γύρω, πολυεστερικό στοκάκι, το οποίο φτιάχνω εγώ. Θα δούμε πώς το φτιάχνω, είναι πολύ εύκολο και πολύ οικονομικό. Περιμένοντας να ξεραθεί το στοκάκι εδώ πέρα, μέχρι αύριο, έχω ετοιμάσει τις τρυπούλες εδώ, οι οποίες είναι οι τρύπες αποστράγγιξης. Είχε πάρα πολύ νερό μέσα το σκέγ. Έχω ανοίξει μία, δύο και μία από κάτω. Θα ξεκινήσουμε τώρα να κλείνουμε την από κάτω πρώτα. Έχω κάνει εδώ πέρα μία λιμνούλα, γιατί θα βάλω στόκο και από πάνω πανάκια. Έτσι πρέπει να κλείνει η τρύπα και όχι μόνο με σκέτο στόκο. Εδώ πέρα για να δούμε το βάθος που έσκαψα είναι περίπου 2 χιλιοστά, 2,5. Το κάθε πανάκι μας βγάζει περίπου 0,3 του χιλιοστού, άρα θέλουμε 10. 3 χιλιοστά υλικό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι οβάλ το σχήμα, οπότε θα πάρω το ψαλιδάκι μου και θα κάνω περίπου το σχήμα. Εχθές που κάναμε την πλαστικοποίηση στο σκέγ, τέλειωσε η μπαταρία δυστυχώς, αλλά θα δείξω τώρα τι κάναμε. Προλάβαμε την πρώτη πλαστικοποίηση που ήταν εδώ κάτω, ας βγάλουμε την ταινία τώρα. Εδώ είναι οι τρύπες μας, εδώ βάλαμε τα φυλλαράκια μας και από το προφίλ, εδώ είναι η δεύτερη φλάτη επιφάνεια, τρίξουμε μυαλό χαρτάκι και κάτω. Εδώ πέρα στο κάρα το σπάσιμο, ένα σπασιματάκι, θα το τρίψουμε, θα το φέρουμε στο σχήμα του πτεργείου και είμαστε πανέτοιμοι. Το έχω προβάρει κιόλας κάτω στο σκάφος, έχω ανοίξει τρύπες, είναι έτοιμο να μπει στη θέση του, αφού πρώτα περαστεί ένα εποξικό σύστημα για να στεγανοποιηθεί, γιατί δεν πρέπει να είναι το fiberglass μέσα στο νερό εκτεθειμένο, ο πολυεστέρας δηλαδή. Δεν έχει τόσο καλή αντίσταση στο νερό. Έτσι λοιπόν κλείνουμε με το κεφάλι του σκέγ. Νομίζω έγινε αρκετά καλό. Ας δούμε. Στο πρώτο βιντεάκι φαίνεται πόσο χάλια ήταν η κατάστασή του.
Και πώς έγινε τώρα. Αυτά λοιπόν με το skeg. Καλή συνέχεια. Power.